έναρξη τελετής. Κατάθεση στεφάνων. Αναγνωστήριο εμούσε. Λύκειο Ελληνίδων. Εκπρόσωποι σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βουβάλιο, πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεως. Τιμή και δόξα στους αθάνατους ήρωες του 21. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Βουβάλιου πρώτο δημοτικό σχολείο Πόλεως καλή μου. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Πόλεως. Στους αθάνατους ήρωες του 21 που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τον Χριστού την πίστη και την Αγία, της πατρίδας την ελευθερία, καταθέτουμε αυτό το στεφάνι σε ένδειξη τιμής και αιώνιας ευγνωμοσύνης. Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Πατρίδα είναι ο κάθε ελληνικός τόπος, γι' αυτό ας πάμε, ας πάει ο καθένας εκεί και τον προστάζει το μεγάλο χρέος. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως. Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Καταθέτουμε αυτό το στεφάνι στην ύλη των επώνυμων και ανωνύμων αγωνιστών του 1821 που μας δίδαξαν με το παράδειγμά του. Ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά καταχύεται με αίμα. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου. Μανιέιο, 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως. Εσάς, παυσιπίσατε το θάνατο και προσφέρετε τον εαυτό σας και χίλια στο γαμό της μαθαριάς. Σε εσάς τους αθάνατους ήρωες του 1821, καταθέτουμε αυτό το σεφάνι, σε ελάχιστο χώρο τιμής και όνειρος ευγνωμοσύνης. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Θέλει αλετή και τόλμη ελευθερία. Διαθέτουμε ακόμα αυτά τα στοιχεία που το 1821 μας χάρισαν το υπέρτατο αγαθό. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Στους αθάνατους ήρωες του 1821, αιωνία σας η μνήμη, οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας. Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου. Έχει γίνει ηρωικά παιδιά της αιώνιας μάνας που παίζεται με αδριοσύνη στην αγκαλιά της μάχης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου καταθέτουν το στεφάνι αυτό ως ελάχιστο χώρο τιμής στους αγωνιστές του 1821 που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Δημοτικό Σχολείο Βαθέως. Το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως καταθέτει το δάφνινο στεφάνι σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης σε εσάς θυσιάστε τη ζωή σας για τη λευτεριά της πατρίδας μας.
Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δημοτικό σχολείο Άργους. Αθάνατη ήρωες του 1821. Η σκέψη μας θα είναι πάντα σε εσάς. Σας ευχαριστούμε γιατί χάρη σε εσάς γεννηθήκαμε ελεύθεροι. Θα είστε πάντα το παράδειγμά μας. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Άργους. Εκπρόσωποι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικό γυμνάσιο Καλύμνου. Ελλάδα μου, πατρίδα μου, χώρα μου δοξασμένη, πατρίδα ηρών και πηγή, ζωή του νοικουμένη, καθηγητές και μαθητές του ΕΚ Καλύμνου. Νικηφόριο, πρώτο γυμνάσιο πόλεως. Καταθέτουμε αυτό το στεφάνι ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για αυτούς που αγωνίστηκαν το 1821 για την ελευθερία του έθνους. Οι μαθητές και οι καθηγητές του Νικηφορίου πρώτου γυμνασίου Καλύμνου. Δεύτερο γυμνάσιο πόλεως. Στους ήρωες του χτες, αλλά και του σήμερα, στον αγώνα για την ακεραιότητα του έθνους, αλλά και για τις ανθρώπινες αξιοπρέπειες, απονέμουμε χώρο τιμής και αναγνώρισης. Τρίτο γυμνάσιο χώρας. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθένας εγώ. Όταν αγωνιστεί μόνος του και πιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ. Είμαστε εις το εμείς και όχι στο εγώ. Στρατηγός μακριά μας. Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Καλύμνου. Το Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο του Καλύμνου καταθέτει το στεφάνι αυτό ως δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Νικηφόριο, πρώτο Λύκειο Καλύμνου. Θύμηση, σύμβολο, παράδοση. Το τρίπτυχο αυτό ασυνοδεύει τη μνήμη του 1821. Οι καθηγητές και οι μαθητές του πρώτου Νικηφορίου Γενικού Λυκείου. Δεύτερο Λύκειο Καλύμνου. Λαός που θυσιάζει την ελευθερία του για την ασφάλεια, δεν αξίζει ούτε την ασφάλεια ούτε την ελευθερία. Ο αγώνας για ελευθερία δεν έληξε με την απελευθέρωση από τον Τούρκο πληθυγό, αλλά παραμένει βαριά κληρονομιά και χρέος όλων μας. Οι καθηγητές και μαθητές του Δευτέρου Γενικού Λυκείου. Επαγγελματικό Λύκειο Καλύμνου. Το πρώτο ΕΠΑΛ Καλύμνου καταθέτει αυτό το στεφάνι, τιμώντας την υπερήφανη ελληνική ψυχή που απέδειξε το μεγαλείο της και όλους τους ήρωες του 1821 που με αρετή και τόλμη έγραψαν μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του έθνους μας. Ενός λεπτού σιγή.
Όλοι μαζί ψάλλουμε δυνατά τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη βρωμερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Λήξη τελετής. Ένα μήνυμα, κύριε Σταυλά, για το μεγάλη επέτειο, τη διπλή γιορτή αυτή του Εθνικού. Είναι δική μας γιορτή, ξεχωριστή μέρα για το έθνος. Υποχρέωσή μας να τιμούμε τους προγόνους, όλους αυτούς που διατήρησαν άσβεστη τη φλόγα της πατρίδας, την υπευθυνότητα, την ευσυνειδησία τους, που μας κράτησαν ζωντανούς 400 χρόνια σκλαβιάς και στη συνέχεια βέβαια αγωνίστηκαν, πάλεψαν, έδωσαν τη ζωή τους γιατί οι άλλοι δεν είμαστε δεύτεροι εμείς. Υποχρέωση λοιπόν να τους τιμούμε, να τους τιμούμε, να τους τιμόμαστε και βέβαια τι άλλο να είναι πάντα ελεύθερη η πατρίδα. Κύριε Αντιδήμαρχε, μεγάλη επέτειος, αύριο διπλή γιορτή. Διπλή γιορτή, έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όλους. Και η εθνική μας γιορτή, η Επανάσταση 1821. Ουσιαστικά η επανίδρυση του κράτους μας. Το έθνος μας πάντα υπάρχει διαχρονικά, αλλά τότε δεν είχαμε ούτε κράτος. Οπότε τιμούμε όλους τους αγωνιστές που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας, για την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Και από εκεί πέρα, βέβαια, μεγάλη γιορτή θρησκευτική, Ευαγγελισμός στην Ευρώπη. Τιμούμε την Παναγία μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι εμείς οι νεότεροι να είμαστε εντάξει των γενιών που προϋπήρχαν, ώστε όταν κληθούμε κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το παρόν και να φωνάξουμε εμείς και να πειρασπιστούμε την ελευθερία που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε. Είμαστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι τάξη πάμε? Έτσι. Ποιο σχολείο? Τρίτο. Το σχολείο μου. Ωπο, μπράβο. Λοιπόν, να ρωτήσουμε πώς σε λένε. Βαγγέλη Στεφανή. Εσύ? Βασίλης Ανατολίτης. Τρικύλης Παντελής. Μαρία Μακρυλού. Νομική Γαλουζή. Αγγέλη Κουκάλια. Μαρία Αργυρό. Μπράβο, παιδιά. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ που καταθέσετε τη Στεφάνη, που κρατάει τη σημαία μας. Να μας πει η πρώτη σημεοφόρο, η νομική, που είναι και μουσικό στη φιλαρμονική μας, να μας πει πώς αισθάνεσαι η νομική που κρατάει τη σημαία μας στην ελληνική. Νιώθω περήφανη. Που κρατάει τη σημαία, ε? Ναι. Ψηλά, έτσι δεν το βάζουμε κάτω. Εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ στην κατάθεση? Περήφανη. Περήφανη. Μπράβο, παιδιά. Έλα, πείτε κι εσείς κάτι. Όλοι περήφανοι. Περήφανος κι εγώ. Περήφανος. Μπράβο. Μπράβο. Αλλά μας είναι την αγγελική δίπλα. Μπράβο. Και έχουμε θάρρος, έτσι. Ναι. Δεν τα άκουσα. Ναι. Μπράβο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Σημεοφόροι και τρεις. Ναι. Μπράβο. Πολύ χαιρόμαστε. Εσύ ποιο σχολείο είσαι? Το Άργος. Το Άργος. Εσύ? Δεύτερο πόλος. Δεύτερο πόλος. Στον Πάνορμο. Μπράβο. Παιδιά, σήμερα μεγάλη μέρα, ε. Αύριο γιορτάζουμε την διπλή γιορτή, 25 του Μάρτη, έτσι. Πώς αισθάνεστε που κρατάτε την ελληνική σημαία? Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και είμαστε και χαρούμενοι που έχουμε ξεκινήσει. Μπράβο. Εσύ, πες, πώς αισθάνεσαι? Χαρούμενος επειδή, ναι. Δυνατός? Ναι. Μπράβο. Εσύ? Εγώ είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, αγόρι μου. Έτσι, να είστε να σας δουν και τα άλλα παιδιά. Εδώ θα δώσετε και ένα χαιρετισμό. Τι θα πείτε στα παιδιά που θα ζουν στο εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική, και τι θα τους πείτε? Πέστε κάτι, τι θα τους πεις? Θα μας δουν πολλά Ελληνόπουλα. Ένα χαιρετισμό δώσε τους. Χαιρετίσματα. Ωραία. Εσύ, πες και εσύ. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και να έχονται πίσω να τους βλέπουμε, έτσι. Χαιρετίσματα. Εντάξει. Άντε, γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τι, ναι. Να γράψει κάμερα, σταθερά.
Πάνε άλλο τραύμα.